Εχθές είχαμε αντιμετωπίσουμε μια σωρία συμβάντων, θα έλεγα, στην περιοχή μας, και μάλιστα μια ημέρα πολύ δύσκολη για μας και γενικότερα για την Πελοπόννησο, και οι ισχυρές δυνάμεις δικές μας είναι στο χώρο της Λακωνίας, στην καταστροφική πυρκαγιά που ακόμη και τώρα μένεται. Ευτυχώς τα πήγαμε αρκετά καλά, είχαμε άμεση αντίδραση, είχαμε συνδρομή από τις όμορες υπηρεσίες, την ΠΥΠΣΙΛΟΝ Άργους και τα δύο κλιμάκια της υπηρεσίας μας, του Κρανίδη και την Τριζίνα. Αντιμετωπίστηκαν πυρκαγιές στο Τολό, στα Ήρια, και αρκετά αυτοκίνητα που ήταν καθοδόν για την πυρκαγιά των Ηρίων έπεσαν ουσιαστικά επάνω σε μια φωτιά που ξεκίνησε στον οικισμό του Αγίου Αντωνίου. Ευτυχώς για όλους μας αντιμετωπίστηκε και αυτή άμεσα, και μπορέσαμε μετά να συλλέξουμε όλες μας τις δυνάμεις στην πυρκαγιά των Ηρίων, που ήταν και η μεγαλύτερη σε έκταση. Στα Ήρια συνεχίζουμε και έχουμε κόσμο. Η φωτιά αυτή είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, σε κάποια ύφεση. Μας βοηθάει ο άνεμος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με βόρεια κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι όλη η φωτιά σπρώχνεται προς τη θάλασσα, προς την πλευρά της θάλασσας. Το επικίνδυνο κομμάτι και το δύσκολο είναι το ανατολικό, που δεν υπάρχει πρόσβαση, και το βόρειο, όπου θα προσπαθήσουμε να απλώσουμε σωλήνες και να εξασφαλίσουμε την περιοχή σε περίπτωση που γυρίσει ο άνεμος. Η επικινδυνότητα αυτές τις ημέρες είναι στο 4. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή, να ξεκινήσει μια νέα πυρκαγιά, και αν ξεκινήσει είναι πάρα πολύ πιθανό, εξαιρετικά πιθανό, να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός όλος της υπηρεσίας μας θα έπρεπε να είναι σε διασπορά, να υπάρχουν οχήματα παραπάνω να περιπολούν και για περισσότερες ώρες. Αυτό όμως, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, δεν είναι εφικτό να γίνει. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές, δεν μπορούμε να έχουμε και αυτοκίνητα να περιπολούν. Γι' αυτό θα ήθελα να πω στον κόσμο, στους ακροατές σας, να έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία επάνω στο θέμα της πυρκαγιάς. Ακόμη και ένα τσιγάρο που θα πέσει από ένα παράθυρο αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά πιθανό σήμερα να δημιουργήσει πυρκαγιές. Όλες οι εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο, κοπή συγκόλλησης μετάλλων, ακόμη και τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα με τις εξατμίσεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Γενικότερα όλος ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει σήμερα και για τις επόμενες ημέρες λίγο παραπάνω.